Το Zoom είπες, πού είναι το Zoom? Α, εδώ τον έχουμε. Δύο αθλήτριες. Έλα, πέρασε και ένας πρόεδρος. Δωρεάν τα πάντα. Δωρεάν είναι. Εσύ θες να ακούς τέτοια. Όχι μωρέ, πάμε να πάρω ένα καφέ. Δεν έχει καφέ. Όχι. Δεν έχει καφέ. Ναι, πρέπει να έχει, ναι. Ναι. Ένα ρε. Thank you.
Θα το φωνάξεις, παιδί. Άρε τα σία. Είμαστε στην εκδήλωση της ΑΕΛ για τα 25 χρόνια. Βλέπουμε παλιούς παίχτες. Βλέπουμε παλιούς παίχτες, παράγοντες. Εδώ βλέπουμε τον Γιώργο Γρηγορόπουλο, παλιό παίχτη και προπονητή του Σκάκη στην ΑΕΛ. Μαζί με τον Γιώργο τον Καλαμαρά. Ο κύριος Παλαδινός, παλιός έφορος του μπάσκετ. Ο Παναγιώτης Ωνάνος, παλιός παίκτης του μπάσκετ για αυτός. Κώστα! Κώστα! Ο κύριος Αναστόπουλος, επί σειρά ετών γενικός αρχηγός, αντιπρόεδρος, έφορος μπάσκετ, έφορος βόλεϊ, μαζί με τον κύριο Τίμο Τσουμπελί. Ο Κώστας Λιβαδάς, παιδρυτικά μέλη της ΕΛ και παλιός πρόεδρος, η κυρία Γιάννης με το γιο της. Ο κύριος Μοσκονάς, ο δήμαρχος, ο κύριος Κουλούρης. Ο κύριος Τέλιος Αγγελάτος. Με τη σύζυγό του, Αθανασία Βουρτσάνη, ταμεία της ΑΕΛ. Και ο άλλος ο Τέλιος Αγγελάτος, παλιός παράγοντας της ΑΕΛ, η κυρία του. Μέρη Ζαροκανέλου. Μιλάμε με τον Περικλή τον Ιακωβάκη. Κύριος Σωστάς, κύριος Κωσταράς. Ο κύριος Χρήστος Λαγός, σε 15 ετία διατελέσεις και αυτός παράγων της ΑΕΛ. Αντιπρόεδρος, υπήρξε μάλιστα και αθλητής μπάσκετ, έχει παίξει στον πρώτο επίσημο αγώνα της ΑΕΛ. Αθλητές της ΑΕΛ εν ενεργεία, Τσαγρής, Αναστόπουλος, Δεφόλιας. Όλοι έχουν έρθει εδώ. Παραλαμβάνω, είναι η εκδήλωση για τα 25 χρόνια της ΑΕΛ στο κλειστό γυμναστήριο Λεχενών Αντραβίδας. Είναι 28 Δεκεμβρίου 2005. Βλέπουμε και το Σωτήρι τον Ιακωβάκη. Πρώην αθλητής της ΑΕΛ και αυτός, ο οποίος μαζί με τον αδερφό του τον Περικλή μεταγράφηκαν το 2004 στον Ολυμπιακό. Λοιπόν, είμαστε με τον κύριο Αναστόπουλο. Φοβερή.
επί σειρά ετών παράγοντα της ΑΕΛ, συγκεκριμένα από το 1990 μέχρι το 2005, διατέλεσε έφορος μπάσκετ με μεγάλη επιτυχία, αντιπρόεδρος, έφορος βόλεϊ. Τον έχουμε λοιπόν κοντά μας να μας πει δύο λόγια για τη σημερινή εκδήλωση. Πέντε χρόνια να ξαναβρεθούμε, να γιορτάσουμε τα 50 χρόνια, η ΑΕΛ να υπάρχει. Να υπάρχουμε κι εμείς. Να δίνει διέξοδο στη νεολαία της περιοχής. Πάντα να τα μόνουμε και να συμφαντώνουμε. Ωραία, ευχαριστούμε πολύ. Έχουμε κοντά μας τη Μέρη Ζαροκανέλου, που είναι η ιδρύτρια του Δήματος Στίβου. Έχει βγάλει το παγκόσμιο πρωταθλητή το Περικλή τον Νιακοβάκη και πλειάδα άλλων αθλητών, Τριτάρι, Κλάδι, το μικρό το Νιακοβάκη, το Φωμά το Νιακοβάκη. Μέρη, πες μας δύο λόγια για την εμπειρία σε αυτά τα 25 χρόνια στην ΑΕΛ. Ίσως είσαι πιο παλιά και από τους ιδρυτές της ΑΕΛ είσαι. Έτσι λέμε, είμαστε 15 χρόνια. Είναι γεγονός ότι σε μια επαρχιακή πόλη, αυτό το σωματείο, παρά τις οποιαδήποτε προβλήματα, παρά τα προβλήματα που μπορεί να έχει, προσφέρει και πάρα πολύ. Παρόλα αυτά, αν και έχουν περάσει 25 χρόνια, το δικό μου ενδιαφέρον τουλάχιστον για το στίχο παραμένει το ίδιο αμυντικά μεγάλο. Και τα παιδιά τα οποία εγώ βλέπω ότι έχουν την ίδια όρεξη. Όμως στον τόπο πολλά πράγματα θα έπρεπε να είχαν αλλάξει. Σήμερα αν κάνατε μία βόλτα στο Δημοτικό Γυμναστήριο Αθηνών θα βλέπατε ότι ότι η υπάρχουσα αίθουσα Αβαρών είναι ήδη εδώ και 20-25 χρόνια, είναι πλημμυρισμένη. Θυμίζει πισίνα παρά αίθουσα μεγάλη. Σε αυτή λοιπόν την αίθουσα γυμνάστηκε ο Ολυμπιακός και μπήκαν και τα παιδιά στήτου της Αθλητικής Ένωσης Λεχινών. Απλά πράγματα, απλές ενέργειες θα μπορούσαν να γίνουν. Ένα άλλο πράγμα που με λυπεί ιδιαίτερα είναι ότι τα τελευταία δύο χρόνια το Δημοτικό Γυμναστήριο Λεχινών ανοίγει το πρωί που δεν υπάρχουν αθλητές και το απόγευμα υπάρχουν σωματεία, ανοίγει 4 με 6, που σημαίνει ότι η προπόνηση θα πρέπει να είναι ένα είδος μαθήματος. Δηλαδή να τελειώνει, να αρχίσει ακριβώς 4 και να τελειώνει ακριβώς στις 6. Κι όμως στον τόπο αυτό υπάρχουν ταλέντα και υπάρχουν ταλέντα πολλά. Και υπάρχουν και γονείς που στηρίζουν τα παιδιά τους. Γιατί αγαπούν τον αθλητισμό. Γιατί ο τόπος αυτός έχει πάρει έναν δρόμο που αν δείτε τις εφημερίδες θα δείτε ότι τα ναρκωτικά. Λίγο ακόμα λίγο. Για να πάω να τα δείξω τον πάνω. Τα ναρκωτικά έχουν πολλαπλασιαστεί. Ανοίξτε τους αθλητικούς χώρους. Πιστεύω ότι με αυτόν τον τρόπο πέρα το ότι θα βγει. Δεν έχει σημασία αν θα βγάλουν πρωταθλητές ή όχι. Πολλά παιδιά μέσω του αθλητισμού θα δουν τρόπο σκέψη και τρόπο ζωή. Ωραία. Κάτι σαν να με έκανα. Ευχαριστώ, ευχαριστώ πολύ. Ναι, αλλά πρέπει να τα διορθώσει. Ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστώ. Στα πλαίσια του γιορτασμού των 25 χρόνων της ΑΕΛ θα παρακολουθήσουμε τώρα έναν αγώνα μπάσκετ ανάμεσα στους παλέμαχους και τους νέους της ΑΕΛ. Βλέπουμε στο παρκέ μορφές, μεγάλες μορφές της ΑΕΛ, καταρχήν στον πάγκο των παλεμάχων. Βλέπετε τον Δημήτρη τον Άνω,